Πάντα είχα την ανάγκη να ασχοληθώ με την γυμναστική. Ξεκίνησα στην ηλικία των 5, 2,5 χρόνια ενόργανη γυμναστική. Μετά έκανα 2,5 χρόνια σόδοκαν καράτε. Και κάπου εκεί στα 11 τα φτιάξα με το kickboxing και είμαστε μέχρι σήμερα μαζί. Ο Μιχάλης γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1980 στην Αθήνα. Η καταγωγή μου είναι από τη Σκυδρά, είμαι Πόντιος. Γι' αυτό λέω Μικαηδης, είναι το επίλετο έτσι, Ζαμπίδης. Και μεγάλωσα Αθήνα και μετά στην Παλίνη, όπου πέρασα τα περισσότερα μου χρόνια και κάπου εκεί έγινε και η γνωριμία μου αρχικά με το kickboxing. Στην παιδική σου ηλικία ήσουν οξύθυμος, καυγάτιζες με έρθος? Όχι, δεν ήμουν οξύθυμος, θα έλεγα ήμουν έτσι ιδιαίτερα ειρηνικός. Είχα πολλή ενέργεια και γι' αυτό μάλιστα καταναλώνα πολλή ενέργεια επενδυτικά μέσα από τον αθλητισμό. Ό,τι έκανα το έπαιρνα πολύ σοβαρά και έκανα όλο αυτό το πράγμα. Γενικότερα όμως δεν μου βγαίνει ένταση ή να τσακωθώ με άλλα παιδιά, ίσα ήμουν ειρηνικός. Είχες κάποιο πρότυπο? Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο πατέρας μου. Είχα πρότυπο τον μπαμπά, ο οποίος δούλευε, τώρα πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί στην οικοδομή, σε πολύ σκληρή δουλειά. Ξύπναγε από τις 4 ώρα τα ξημερώματα, έβγαινε έξω στα κρύα, δούλευε σε πολύ σκληρές έτσι, συνθήκες, όμως δεν καταλάβαινε τίποτα, δεν αρρώστανε, δεν πόναγε και μας εκπαίδευσε και εμένα και τον αδερφό μου ότι έτσι είναι απλά, ότι ο άνθρωπος δεν έχει όρια και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να βάζει όλη του την αγάπη. Οπότε έτσι μεγάλωσα και αυτό πέρασε στο DNA μου, στο γονίδιό μου και αυτό βέβαια το έχω επενδύσει μέσα στο ring, γι' αυτό κιόλας δεν σταματάω με τίποτα ό,τι και αν έχει συμβεί. Ο αθλητισμός, πώς μπήκε μέσα στη ζωή σου? Κάποια πράγματα κάποιες φορές απλά σε μαγνητίζουν με βάση το πώς νιώθεις. Πιστεύω ότι πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν μικρό παιδί, ο γυμναστής του σχολείου ζήτησε τους γονείς μου σε κάποιο έτσι ραντεβού κτλ. Να μιλήσουν. Οι γονείς μου είπαν ότι τι έκανε και τους είπα ότι πρέπει να το πάτε το παιδί να το γράψετε σε κάποιο γυμναστήριο, σε κάποιο άθλημα. Γιατί είναι πολύ γρήγορος, έχει έκρηξη σε σχέση με τα άλλα παιδάκια. Δηλαδή, και λένε πού, λένε οπουδήποτε. Και έτσι με πήγανε στην ενόργανη. Όπου στην ενόργανη γυμναστική, θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα και έκανα 2-3 ώρες προπόνηση, τότε τους καλέσανε και τους είπαν ότι θέλουμε να τον βάλουμε στην προχωρημένη ομάδα. Και όντως μετά από 5-6 μήνες έκανα πράγματα που άλλα παιδάκια θέλανε να κάνουν 2 χρόνια περίπου. Και έτσι ξεκίνησα τους αγώνες στην ενόργανη και μου έκανε πολύ καλή υποδομή όλο αυτό. Και
η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση. Βλέπουμε πώς πανηγυρίζει ο Δαμπίδης, την 46η νίκη του. Θυμάμαι ότι όταν, όταν μας βάζαν, ας πούμε, να κάνουμε αγώνες στο σχολείο, ας πούμε, να τρέξουμε στο ποδόσφαιρο κτλ, ήμουν πολύ πιο εκρηκτικός και γρήγορος από όλα τα άλλα παιδάκια και έτσι και μάλιστα σε όλους τους αγώνες έγινα πρώτος με μεγάλη διαφορά. Και έτσι, ας πούμε, συνειδητοποίησαν αυτό το πράγμα και έτσι με είπανε να πάμε εκεί. Κατάλαβα όμως από θέμα μαθημάτων, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και ο καλύτερος μαθητής, διότι ήμουν ιδιαίτερα, είχα μια τεράστια έλξη προς τον πρωταλισμό. Οι πρώτοι επαγγελματικοί αγώνες εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 70. Το kickboxing στην Ελλάδα γίνεται γνωστό μέσω του Μιχάλη, ο οποίος κατέχει το δελτίο αθλητή με αριθμό 0001. Το πρώτο δελτίο που εκδόθηκε για Έλληνα αθλητή. Ποιος στάθηκε κοντά σου, δίπλα σου, τα πρώτα βήματα? Μπορώ να πω με σιγουριά ότι πάλεψα με θηρία, διότι δεν ξεκίνησα από το 0, ξεκίνησα από το μείον 100, διότι δεν υπήρχε καμία υποστήριξη και δεν υπήρχε υποδομή, δεν υπήρχε κάποιος που να μου δείξει το δρόμο. Και ό,τι και αν έκανα, πάντα στην ουσία, και ειδικά όταν ξεκίνησα το kickboxing, οι γονείς μου λέγανε, και όλοι οι κοντινοί μου, έτσι, ότι σταμάτα το, γιατί δεν έχει μέλλον, δεν το ξέρει κανένας, μπορεί να χτυπήσει και οτιδήποτε. Οπότε πάλι με τον εαυτό μου και έλεγα μέσα μου ότι okay, για όλους δεν έχει μέλλον, για μένα έχει και θα πάω καλά, ας πούμε. Και πήγαινα απλά σε κάθε προπόνηση, ρομαντικά, ωραία, να γίνω ακόμα καλύτερος και ακόμα καλύτερος. Στα 11 μου χρόνια ξεκίνησα με το kickboxing, όπου θυμάμαι 12-13 χρονών, όταν ήμουν στην Παλίνη στο σπίτι μου, εξοχικά τελείως. Θυμάμαι ότι έτρεχα στα μπέλια της Παλίνης τότε εκεί και όταν ξεκουραζόμουν, στεκόμουν σε ένα μπέλι, κοίταζα τα αστέρια και ονειρευόμουν ότι παίζω σε μεγάλες διοργανώσεις, ότι κερδίζω με νοκάουτ, με έντονα χρώματα, με κόσμο, αυτά, κάτι σαν το Ρόκι. Και όταν ξύπναγα από αυτό το όνειρο, με έπιανε μια θλίψη, γιατί το πίστευα τόσο πολύ, όπου δάκρυα έτρεχαν, γιατί έλεγα πώς εγώ, ένα παιδάκι πεταμένο στα μπέλια στην Παλίνη, στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει υποδομή, πώς θα τα καταφέρω. Όμως, σιγά σιγά, με πολλή προπόνηση, αμέτρησες θυσίες, πολλή προσευχή, σιγά σιγά οι μαγικές συγκυρίες γίνανε και όντως στα 19 μου χρόνια το όνειρό μου βγήκε πραγματικότητα, όπου ταξίδεψα στην άλλη μεριά του κόσμου, στην Αυστραλία. Μετά από 12 γύρους ενός συγκλονιστικού αγώνα, κατάφερα και πήγα νοκάουτ τον παγκόσμιο μεταχρητή. Και όταν τον έβλεπα κάτω και όλο το στάδιο να είναι όρθιο, έλεγα τώρα έχει συμβεί αυτό ή θα ξυπνήσω και θα είμαι στα μπέλια στην Παλίνη. Όμως δεν ήμουν στα μπέλια στην Παλίνη, είχε γίνει πραγματικότητα και εκεί ξεκίνησαν όλα. He's the current Greek junior middleweight champion, and they tell me the hottest property in Europe at the moment, but he's up against no slouch indeed. Two-time world champion, and in my opinion, pound for pound, one of the best kickboxers in Australia, Baris Nezib. And also a lawful enforcer in his own right, Baris Nezib. Wow, well, how was that a few weeks ago when Baris Nezib made the news on all the commercial stations? Well, Baris... I'll tell you what, complacency there from Nezib, and he's paid the price, getting an 8 count now, just a little too cocky, taking Zambidis a little too lightly, and bang went those hands. Here comes Grease Lightning, Michael Zambidis! Welcome to Grease Lightning! We'll get some more hard left and some four bell bars again. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off in chrome-plated rods, oh yeah. Δίνει τον πρώτο του επαγγελματικού αγώνα σε ηλικία 18 ετών και κατακτά τον πρώτο του μεγάλο τίτλο στο K1 της Οκεανίας το 2000, νικώντας τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μπαρίς Νεφίρ σε ένα δραματικό αγώνα 12 γύρων. Come on!
tell you what, Moggle, it's been a long time. Well, I don't think I've ever seen Messi rattle twice like a man. Twice dropped in a fight, Hammer. Twice here dropped in a again, fight. Indeed, he's going after the ribs again. Into the fourth round of action, and perhaps Barris made it today. Von der Bell. Have you ever seen Barris Nazif dropped once? Have you ever, ever seen him drop twice in a fight? Well, twice in a fight for Nazif, this is new. Here we go, the 12th, the final round of action. Referee Malcolm Bulmer will get us underway. One feels that Barris Nazif must pull a proverbial rabbit out of the hat if he is to maintain his world title. In the corner of Michael Zambides, just missing with a front kick there, Nazif. Zambides lets loose of a wild right hand, cracks away to the ribs again. The ribs of Barris Nazif are going to be very sore tomorrow and for a while to come. Zambides, 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 Barris Nazif from rubber leg straight. Barris Nazif from rubber leg straight. He's out on his feet. He's out on his feet. It's over. It's over. It's over. We've got a new champion of the world. Οι συμβουλές που δίνω στο Μιχάλη βασικά είναι να έχει μπροστά το μυαλό του και πίσω δυνατό του σώμα. Του τονίζω συνέχεια ότι τα όπλα του δεν είναι μόνο οι δυνατές του γροθιές και δυνατά του πόδια. Είναι και πάρα πολύ εγκεφαλικός παίκτης, οπότε τονίζω συνέχεια να έχει μπροστά το μυαλό του και πίσω να έχει τα χέρια του και τα πόδια του. Ο Μιχάλης στα 16 του μόλις χρόνια διεκδικεί μια θέση στο ρεκόρ Guinness, καταφέρνοντας να έχει στο μέχρι τότε ενεργητικό του 48 νοκάουτ σε 60 συνολικά αγώνες. Στα 16 μου είχα ήδη 60 αγώνες με 48 νοκάουτ και αγωνιζόμουν πλέον με μεγάλους αθλητές, πάνω από τα 18. Και κέρδιζα. Και αυτός ήταν ένας πολύ σημαντικός προθάλαμος, ακραία βέβαια στρατηγική. Καλός προθάλαμος γιατί όταν έγινα 18 και μπήκα ως επαγγελματής, ήδη εγώ αντιμετώπιζα από μικρό παιδί μεγάλους αθλητές ηλικία. Οπότε ήμουν πολύ καλά ψημένος και μου έδωσε τα εφόδια και την εμπειρία για να μπορώ να ανέβω και να παίξω για παγκόσμιους τίτλους. Εφηβικά χρόνια. Έβγαινες, έπινες, διασκέδαζες, κορίτσια. Όλα αυτά ωραία ακούγονται, αλλά δεν τα είδα. Δυστυχώς κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όταν κάνεις κάτι αντίστοιχο. Γενικότερα, παιδικοεφηβικά χρόνια δεν μπορούσα να πω ότι τα έζησα με όλα αυτά που ανέφερες, Στέλιο, διότι ήμουνα συνεχώς σε μικρότερη ηλικία στο σχολείο και μετά έφευγα, πήγαινα σε φροντιστήρια κτλ. Και έκανα διπλές προπονήσεις. Είχα ξεκινήσει από πολύ μικρός δουλειά στα γυμναστήρια, δίδασκα kickboxing, οπότε έβγαζα και τα χρήματά μου για να μπορώ να επενδύω και να μην επιβαρύνω τους γονείς μου. Οπότε στην ουσία, όχι, όλα αυτά δυστυχώς δεν τα είδα. Όμως, απ' την άλλη, έχω ζήσει τέτοια πράγματα που είμαι τεράστια ευγνώμων και μπορώ να πω ότι άξιζε. Η οικογένεια σε στήριζε σε όλη αυτή την προσπάθεια, ήταν δίπλα σου? Γενικότερα, όπως προανέφερα, από μικρή ηλικία δεν ήθελα να επιβαρύνω τους γονείς μου και έβγαζα τα δικά μου χρήματα και επένδυα. Στην αρχή, ειδικά, οι γονείς μου ήταν εναντίον, όχι μόνο. Δηλαδή, επειδή βλέπαν ότι έδινα το 100% μου. Και είναι και επικίνδυνο άθλημα το κύμα. Ναι, είναι ρεαλιστικό. Στατιστικά τουλάχιστον όχι, από θέμα τραυματισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά ναι, είναι απαιτητικό και ρεαλιστικό, οπότε μπορεί να χτυπηθείς, εννοείται. Και παρότρινα να σταματήσεις? Πολλές φορές. Πολλές φορές, όμως το είχα δει τόσο επενδυτικά πεισμωμένα, ας το πούμε, που δούλευα αμέτρες ώρες, έπαιζα πολλούς αγώνες. Κάποιες φορές γίναγα σπίτι λίγο χτυπημένος, κοκκινίλες με αυτά, με χτυπήματα, κάποιες φορές μελανιές, όπου καταλαβαίνεις τι γινότανε. Όμως ευτυχώς δεν έκανα πίσω και ευτυχώς και μάλιστα ένα από τα πράγματα που μου έχει διδάξει η μέχρι στιγμής εμπειρία μου στον πρωταθλητισμό είναι ότι κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που είναι σημαντικό να ξεχάσεις τι σε έχουν προγραμματίσει ότι μπορείς να κάνεις. Διότι εάν πίστευα τι μπορώ να κάνω πραγματικά με βάση τα δεδομένα, θα είχα ζήσει το 90% λιγότερο από αυτό που έχω ζήσει σήμερα. Ως αθλητής είναι ένας low profile αθλητής,
Ξέρει να κάνει αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά. Ο Μιχάλης είναι μοναδικός. Είναι αυτό που λέω σε όλους. Ο Μιχάλης είναι knockout puncher. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει βγάλει την Ελλάδα ολόκληρη στο χάρτη, στο πιο ψηλό σημείο του kickboxing, λόγω του Μιχάλη του Τζαμπίδη. Πριν ήταν άγνωστο. Τον ξεχωρίζω για το πείσμα του και το δυναμισμό του, χαρακτήρα του. Ο Μιχάλης είναι ένα καταπληκτικό ευγενές το παιδί, πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Απλός άνθρωπος. Θυμάμαι σε μικρότερες ηλικίες ότι κάποιες φορές ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα που χρειαζόμουν χρήματα, δεν υπήρχαν και θυμάμαι και μάλιστα όταν είχα μπει και αγωνιζόμουν ήδη στα μεγάλα σαλόνια που όλοι κατεβαίνανε αθλητές και παίζανε με, και κατεβαίνανε με ομάδες 10 ανθρώπων κτλ. Εγώ πήγαινα σχεδόν μόνος μου και θυμάμαι μια στιγμή που ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα που έτρωγα τα μακαρόνια μου και δεν κατεβαίνανε και πήγα να πάρω ένα μπουκάλι νερό και μια μουστάρδα και δεν είχα χρήματα για να πάρω τη μουστάρδα να την βάλω στα μακαρόνια. Και τα έφαγα έτσι, δηλαδή θυμάμαι τόσο δύσκολα και εκεί αναρωτιόμουν εάν αξίζει, εάν μπορώ, γιατί είναι και ρεαλιστικό, δεν είσαι χαλαρός ή το νίκ δεν συγχωρεί λάθη. Όμως, δόξα τω Θεώ, δεν τα παράτησα, συνέχισα και όλα καλά. Πώς είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης πριν από κάθε αγώνα? Πριν από κάθε αγώνα είναι μια περίεργη έτσι, ψυχολογία, διότι φανταστείτε ότι μπορεί να ετοιμάζει 2-3-4 μήνες για μια μάχη μέχρι τελική πτώσεως. Είναι άκρος ρεαλιστικό το ring και δεν συγχωρεί λάθη. Όπου εκεί εννοείται ότι έχεις αντιμέτωπος με πολλά συναισθήματα, θετικά, αρνητικά, όπως είναι, μιλάω για τα αρνητικά, ο φόβος, το άγχος, η ανασφάλεια, το τι μπορεί να συμβεί για το άγνωστο, όπου εκεί πρέπει να παίξεις με οπτικές γωνίες, να σκοτώσεις τον κάκο σου εαυτό μέσα από μια πολύ καλή προετοιμασία, πολύ σημαντικό, η πρόβλεψη είναι η καλύτερη άμυνα. Οπότε να ανεβάσεις πιθανότητες στην προετοιμασία σου και από εκεί και πέρα να επενδύσεις το φόβο σου και το άγχος σου σε έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θεωρώ ότι και ο γενναίος και ο δειλός φοβούνται το ίδιο. Απλά ο δειλός το βάζει στα πόδια, ενώ ο γενναίος βρίσκει τις σωστές οπτικές γωνίες και προετοιμάζεται σωστά και επενδύει το φόβο του σε έργο. Αυτό κοιτάζω και εγώ. Κάνω μια αποστασιοποίηση συναισθηματική. Έχω σκοτώσει τον κακό μου αυτό μέσα στην καλή προετοιμασία, πολύ σημαντικό. Και περιμένω, κλειδαμπαρώνομαι και δεν αφήνω οτιδήποτε αρνητικό. Και αν χτυπήσει κάτι την πόρτα, το παίρνω, το μετατρέπω σε έργο για αδρεναλίνη και βγαίνω. Κλειδώνω στην αποστολή μου, όπως τις προάλλες σε έναν αγώνα που είχα παίξει στην Κύπρο. Όταν χτυπήθηκα, αιμορραγούσα τόσο πολύ, όμως είχα οχυρωθεί μέσα τόσο δυνατά που έλεγα ότι όσο και αν αιμορραγώ, όσο αίμα και αν χάσω, όσο και αν χτυπηθώ, πρώτα θα κερδίσω και μετά θα πέσω. Η πρώτη έντονη στιγμή που πέρασε ο Μιχάλης ήταν η πρώτη φορά που δεσιόδευσα στην Μελβούρνη που έπαιξε με τον Ασκέρο. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη εκεί πέρα. Και η δεύτερη ήταν πρωτού λίγο καιρό που έπαιξε με τον Κίνα στην Ελλάδα. Και κερδίσαμε τον αγώνα και γυρίσαμε την τελική σημαία με την Παναγία μας γύρω από το ρίγκ. Η είσοδος σου στο ρινγκ συνοδεύεται από το ζεμπέκιο της Ευδοκίας. Συμβολίζει κάτι? Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ελληνικό. Και ξεκίνησα τους μεγάλους μου αγώνες, τους πρώτους μεγάλους αγώνες στα μεγάλα σαλόνια, στην Αυστραλία, στην άλλη μεριά του κόσμου, στη Μελβούρνη, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες και πάρα πολλές φυλές, τέλος πάντων, όπου ειδικά εκεί ξεκίνησα και τους αγώνες μου με τους Τούρκους αθλητές. Και θυμάμαι ότι τα στάδια, το kickboxing είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, τα στάδια γεμίζανε
με 50% Τούρκους, 50% Έλληνες και όλα αυτά. Οπότε βίωσα πολύ όλο αυτό το κομμάτι του ελληνισμού και το πώς ο κόσμος αισθάνεται και πώς λείπει η Ελλάδα και πολλά πράγματα που πρεσβεύουμε, οι αξίες μας, η θρησκεία μας, πολλά πράγματα, αμέτρητα, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Και έτσι σιγά σιγά ήθελα να βγαίνω με ελληνικό κομμάτι. Θυμάμαι ότι πόσοι χιλιάδες κόσμο όταν έβγαινα ή όταν ακούγονταν στο τέλος ο εθνικός ύμνος, πραγματικά μαζί με αυτούς έλεγα και εγώ πόσοι χιλιάδες, ας πούμε, γιατί δεν είναι απλά ένα μάτς, πρεσβεύει πολλά παραπάνω πράγματα. Οπότε γι' αυτό κιόλας βγαίνω με το σταυρό μου, την ελληνική σημαία στο στήθος μου και εννοείται όταν βγαίνω και κοιτάζω τον κόσμο έξω, ξέρω ότι έχω κάνει 100% τα πάντα και ότι θα δώσω ψυχή και σώμα στον αγώνα και μόνο θα σταματήσω αν δεν μπορώ να μείνω όρθιο στα πόδια μου. Σε αγώνες με Τούρκους πρωταθλητές διατηρεί το απόλυτο ρεκόρ με 11 νίκες σε 11 αγώνες. 11 νίκες με Τούρκους αθλητές. Mm-hmm. Η τελευταία νίκη ήταν στην Κύπρο. Πρώτα απ' όλα ήταν όνειρό μου από τα πολλά χρόνια γιατί ήταν ο προτελευταίος αγώνας καριέρας μου στην Κύπρο. Πάντα ήθελα να αγωνιστώ στη δεύτερη πατρίδα μου με τον κορυφαίο Τούρκο αντίστοιχα επαγγελματία αθλητή. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, προετοιμάστηκα πάρα πολύ καλά. 15 χρόνια τώρα οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν από τη μέση μου, από την Ελλάδα βασικά, τη ζώνη. Έχω αγωνιστεί με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, Τούρκους, έχουμε κερδίσει, είχαμε 10-0 μέχρι στιγμής. Και το 11-0 ευτυχώς ήρθε στην Κύπρο. Σίγουρα οι πιέσεις ήταν μεγάλες, γιατί ήξερα τι σημαίνει αυτό. Ήθελα να γίνει και χαίρομαι που έγινε. Το στάδιο και ευχαριστώ όλο τον κόσμο ήταν ασφιχτικά γεμάτο, η ενέργεια συγκλονιστική. Όταν τραγουδούσαμε τον εθνικό ύμνο ήταν κάτι το αδιανόητο και μετά ρίχθηκα στη μάχη. Έκανα συναισθηματική διαχείριση όσο μπορούσα γιατί το βάρος ήταν μεγάλο. Χτυπήθηκα, αιμορραγούσα, όμως εννοείται ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Κερδίσαμε και τους 5 γύρους. Και εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση, πρώτα θα κέρδιζα και μετά θα έπεφτα, αν χρειαζόταν. Ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί με τον Μιχάλη Ζαμπίδη με τις μεγάλες του νίκες που είχε κάνει στο εξωτερικό και ειδικά με τους Τούρκους. Και όπως έχω πει, επειδή ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει το ξεχωριστό, το χτύπημα, το one punch, πιστεύω ότι μέχρι να βρεθεί τέτοιος αθλητής δεν θα απολαμβάνουμε τα παιχνίδια όπως τα απολαμβάναμε με τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Γιατί όπως έχω πει, είναι πολύ διαφορετικό να κερδίζεις ένα παιχνίδι. Και πολύ διαφορετικό να κερδίσει ένα παιχνίδι όπως το κερδίζει ο Μιχάλης Ζαμπίδης με νόκαουτ.
Θέλω να σου πω ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτός ήταν ο προτελευταίος αγώνας της καριέρας μου και θέλω να σε ευχαριστήσω. Ποτέ, Μιχάλη, τόσο ώστε να φοβηθείς για τη ζωή σου? Χτυπήθηκα, η αλήθεια είναι, διότι το ring δεν σηκώνει λάθη και όταν ανεβαίνεις πάνω στο ring και είναι κάτι που με χαρακτηρίζει, δίνω ψυχή και σώμα και κλειδώνω στην αποστολή μου μέχρι τέλους. Οπότε, ναι, έχω χτυπηθεί. Αυτή τη στιγμή μου ήρθαν οι δύο μεγαλύτεροι τραυματισμοί, ας πούμε. Το ένα ήταν ένα πολύ μεγάλο σκίσιμο που χρειάστηκα 120 ράματα και φτιάξαμε το φρύδι μου με μικροπλαστική, ας το πούμε. Όπου όταν είδα όλο αυτό το χτύπημα, λέω, τελείωσε. Πώς θα ξαναπαίξω εγώ? Ευτυχώς έχω πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Και μετά ο χειρότερος τραυματισμός ήταν όταν σε ένα μάτς στη Ρωσία χτυπήθηκα στο σαγόνι, δεν ζαλίστηκα, δεν έπεσα, συνέχισα να αγωνίζομαι και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι έχει σπάσει στο σαγόνι μου και τι εστί πόνος. Πραγματικά τι εστί πόνος. Μέχρι τότε έλεγα ότι πονάω και έκανα πλάκα. Πολύ έντονο περιστατικό που συνέβη ήταν όταν έγινε η μάχη με τον Μπατού τη δεύτερη φορά στη Μόσχα, το οποίο σκίστηκε και αυτό μας κόστησε, ας το πούμε, τον αγώνα. Από τις 23 ήττες που γνώρισες, okay, σε ποιο παιχνίδι απογοητεύτηκες περισσότερο? Μέσα από αυτές τις 23 ήττες χαίρομαι ιδιαίτερα από τη μία, λυπάμαι από την άλλη, διότι γίνανε λόγω συμφερόντων. Μπορεί να έπαιζες με τον Ιάπωνα πρωταθλητή για το μεγάλο τουρνουά, ας πούμε, για την Ολυμπιάδα του kickboxing, και στο τέλος να κέρδιζες το match με 20% παραπάνω και στο τέλος απλά να σε δίνανε χαμένο. Αυτές ήταν πολύ μεγάλες απογοητεύσεις. Διότι μου στέρισαν μεγάλα τουρνουά, πολύ μήνες προετοιμασίες, τέτοια πολιτικά παιχνίδια. Και επειδή δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε τόσο μεγάλη δυναμική όπως κάποιες άλλες χώρες, εκεί ο Έλληνας, μπορεί ο κόσμος στα στάδια ή να ψηφιζόμουν MVP της οργάνωσης παγκοσμίως, όμως δυστυχώς δεν είχαμε τα πολιτικά ίσως που χρειαζόντουσαν για να πάρουμε κάποιους αγώνες, όπου αυτά πονάγανε πάρα πολύ. Γιατί όταν προετοιμάζεσαι από μικρό παιδί στην ουσία και κοιτάς εκεί ψηλά και φτάνεις στην πηγή και δεν πίνεις νερό επειδή από αδικία, αυτό μετά ήθελε πολύ χρόνο για να μπορώ να το ξεπεράσω. Ο Μιχάλης έχει κάνει περίπου 180 αγώνες. Ξέρω εγώ συγκεκριμένα τρεις πολύ μεγάλους αγώνες οι οποίες έχει αντικειθεί ο Μιχάλης και το έχουν παραδεχτεί και οι αντιπάλοι του την επόμενη μέρα. Ακριβώς την επόμενη μέρα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για χτυπάω ξύλο, δεν ένιωσα κάποια στιγμή, δηλαδή να το πω έτσι πιο λαϊκά, ότι να μπει κάποιος αθλητής μέσα και να με κάνει μαύρο. Δηλαδή να μην μπορώ να ανταπεξέλθω στο επίπεδο. Εννοείται ότι έχω αγωνιστεί με τους κορυφαίους αθλητές στον πλανήτη. Είμαι προσαρμοστικός, βλέπω, μ' αρέσει να παιδεύομαι γιατί εξελίσσομαι μέσα από αυτό. Δεν φοβάμαι δηλαδή την κόντρα αυτή. Και έχω κάνει λάθη σίγουρα προπονητικής σε αγώνες που μου στοιχήσαν, εννοείται. Και αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ναι, σίγουρα θα έφτιαχνα κάποια πράγματα. Ευτυχώς λίγες φορές. Όμως έπαθα, έμαθα και ανασυντάχθηκα μετά πιο έμπειρος και πιο καλά ολοκληρωμένος αθλητικά. Σίγουρα έχω περάσει δύσκολες στιγμές όπου ήρθα αντιμέτωπος με τα όρια μου. Ένιωσα σε όλο μου τα κύτταρα τον πόνο, είχα χτυπηθεί ή πολλές φορές έκανα υπερβάσεις και έβαζα το χέρι μου στις ψυχικές δυνάμεις. Και εκεί μπορώ να πω σίγουρα ότι έχουμε ευνοημένο DNA, το οποίο το DNA μας έχει μνήμη η οποία αναδύεται εκεί ψηλά στα κόκκινα.
διότι πολλές φορές όταν ήμουν έτοιμος να πέσω ή εγώ ή ο αντίπαλος, εκεί έβρισκα δυνάμεις από το πουθενά, έκανα την υπέρβαση, κέρδιζα με νοκάουτ και μπορώ να πω σίγουρα ότι μπορεί να γίνει και πάνω από 20 φορές. Leaving just a memory. Υπήρξαν φορές που σε υποτίμησε ο αντίπαλος? Υποτίμηση είναι, έχω δεχτεί αρκετές φορές και μάλιστα όταν πρωτομπήκα στα μεγάλα σαλόνια του kickboxing, θυμάμαι στην Αυστραλία όταν ήταν να παίξω με τον τότε Τούρκο Άιτ, το παγκόσμιο ταλτή Μπάρις Νέζιφ, τους είχε κερδίσει όλους, είχε διαλύσει. Είχα πάει εκεί, με βλέπανε όλοι έτσι μικροκαμωμένο, δεν με ήξερε κανείς. Όλοι λέγανε πρώτο, δεύτερο, τρίτο γύρο. Και μάλιστα θυμάμαι, ήμουνα μπροστά και μιλάγανε σαν να μην είμαι μπροστά. Mm. Δηλαδή όταν με βλέπανε, λέγανε α, αυτό το παιδάκι θα παίξει το Μπάρις. Α, πού θα παίξει. Τι λένε, ας πούμε. Αυτό και για τα πρώτα 1,5 με 2 χρόνια υπήρχε. Και όταν πήγα ειδικά και στην Ιαπωνία, με βλέπανε μικροκαμωμένο, δεν ξέρανε τι μπορώ να κάνω. Και υπήρχε, όμως σιγά σιγά μετά με γνωρίσανε, όπου μετά έφυγε αυτή η υποτίμηση. Ποιος αντίπαλος αποτέλεσε πρόκληση για σένα? Πρόκληση για εμένα, πάντα κοίταζα ψηλά με το κεφάλι χαμηλά και είχα επιθετική γραμμή. Δηλαδή, την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στην Αυστραλία, έπαιξα με τον καλύτερο αθλητή του κόσμου στην κατηγορία μου. Χαίρομαι γιατί τον πήγαν ο Κάστο στο 10ο γύρο. Όπου αμέσως οι μετοχές του ονόματός μου πήγαν πολύ ψηλά. Γιατί μπορεί να παίξει 50 μάτς με μέτριους αθλητές και να μην το πετύχει αυτό. Ενώ σε ένα βράδυ να συμβεί. Επίσης μετά το 2003 πήγα πρώτη φορά στην Ιαπωνία, στην Ολυμπιάδα του kickboxing, των πολεμικών τεχνών. Και έπαιξα με τον καλύτερο αθλητή, τον Άλμπερτ Κράους, ο οποίος είχε πάρει την Ολυμπιάδα τότε. Κέρδισα με νοκάουτ στο 2ο γύρο. Οπότε αμέσως έγινε όλο αυτό. Και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν όταν αγωνίστηκα με έναν αθλητή ο οποίος ήταν τρεις κατηγορίες βαρύτερος. Η πρόταση μου έγινε στην Αυστραλία, ήταν ο Όσγκαν, ο Γκιούρκαν Όσγκαν, το βαρύτερο πυροβολικό των Τούρκων, όπου ήταν 82 κιλά, αγωνιζόταν με 100 κιλά θηρία, τους πήγε νοκάουτ και κάποια στιγμή εγώ ήμουν 68 κιλά, όλος και όλος, και είχα κερδίσει όλους τους Τούρκους και κάποια στιγμή στην Αυστραλία λέγανε αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει αυτό το match, ήταν πόσα sites κτλ. Κάποια στιγμή μου γίνεται η πρόταση και επειδή με ενδιαφέρει αυτό το match, με γοητεύουν οι προκλήσεις, λέω πόσο δυνατά μπορεί να χτυπάει. Και λέω ότι, okay, ας είναι όσο θα δω περισσότερα κιλά μπορεί να είναι, και εγώ θα δω λιγότερα και θέλω 12 γύρους. Μου λένε ή πολύ τρελαίος είσαι ή πολύ γενναίος. Λέω θα δείξει. Έγινε 9 μήνες διαφήμιση, έγινε sold out, ένα τεράστιο στάδιο. Ήταν μοιρασμένο το match σε 12.000 κόσμου, 6.000 Τούρκοι και 6.000 Έλληνες. Η κατάσταση ήταν, καταλαβαίνετε πως η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, εκρηκτική πραγματικά. Έγινε ένα συγκλονιστικό match. Και μετά στο 10ο γύρο για πρώτη φορά έπεσε νοκάουτ στην καριέρα του. Αυτή νομίζω ότι ήταν μαζί με τις δύο προηγούμενες που είπα οι μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας μου. Keeping Zambidis at bay
And not only that, if he catches him with a push kick, he's going to score. Here we go. Just now coming to Erkol. See how it went down. Bang! Big overhand right from Zambidis. Weaved in. And that was it. Gürkan, that's a sight we have never, ever seen before. He's been hit by the best. He's been hit by Markan. He's been hit by all the heavyweights, Gürkan. And no one has managed to do that to him. And Iron Mike Zambidis, the Greek marvel, the Greek warrior. Yo, VIP. Let's kick. Ήταν και η μεγαλύτερη υπέρβαση όμως αυτή. Ήταν υπέρβαση γιατί πραγματικά, αν δείτε τον αγώνα, ήταν και ο αθλητής ο οποίος πρώτη φορά στην καριέρα μου με επιτέθηκε στη συνέντευξη τύπου. Όπου ήταν πάνω από 25 κάμερες από όλο τον κόσμο, είχε κάνει το γύρο σε όλο αυτό. Και ήταν και η αφορμή να γίνω γνωστός στη χώρα μου, γιατί μέχρι τότε δεν με γνώριζε κανείς. Που ήταν ανώμαλη προσγείωση όταν γύρναγα, ήταν λίγο περίεργο. Θυμάμαι ότι ναι, όταν μπήκα μέσα στο ring και έβλεπα ένα τεράστιο αθλητή να είναι μπροστά μου. Τα συναισθήματα ήταν τόσο επιθετικά, όμως ευτυχώς έκανα την καλύτερη διαχείριση, την καλύτερη προετοιμασία βέβαια για να μπορώ να κάνω την καλύτερη διαχείριση, και πήγε καλά και εκεί στην ουσία ξεκίνησαν πολύ μεγάλα πράγματα μετά την πτώση αυτού του θηρίου. Πιστεύω ότι ο Μιχάλης έχει πολλά να δώσει ακόμα και μένω μέχρι εδώ. Βασικά δεν τον πίστεψα. Χαμογέλασα και λέω οκ, εντάξει, έτσι. Επιφυλάσσομαι γι' αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα σταματήσει. Καταλαβαίνω ότι σε κάποια στιγμή ο αθλητής πρέπει να σταματήσει όταν θα νιώσει ότι είναι ολοκληρωμένος. Υπομεθείτε για τελευταία φορά τον δικό σας Μιχάλη Iron Mike Zambidis. Σε όλη αυτή την προσπάθεια υπήρξαν στιγμές που είδες φτάνει, θέλω να σταματήσω. Υπήρξαν στιγμές πάρα πολλές που είπα φτάνει, όμως εκεί γίνεται κάτι, ας πούμε, κάτι μαγικό που ενώ σβήνει η φλόγα από το κερί, την επόμενη μέρα ξυπνάς και κάποιος την έχει ανάψει και ξαναρίνεσαι στη μάχη 100%. Ο δρόμος από τότε που ξεκίνησα μέχρι σήμερα έκρυβε πολλές δυσκολίες, οικονομικές και όχι μόνο, πολλές ψυχολογικές απογοητεύσεις, όμως όπως λέω, χαριτολογώντας ότι πάσχω από το σύνδρομο της Λερναίας Ύδρας. Αν μου κόψει ένα κεφάλι, βγάζω άλλα δύο. Αν μου κόψει και τα δύο, βγάζω άλλα. Συνέχεια αυτό το πράγμα και γίνομαι επενδυτικά και έμπειρος στη μάχη ξανά και ξανά. Στις 27 Ιουνίου ο Μιχάλης δίνει τον τελευταίο του αγώνα μπαίνοντας στο ρινγκ για τελευταία φορά. Και τελευταία ερώτηση, θέλεις τρεις λέξεις που εκφράζουν τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Πειθαρχία, πίστη και αν με ρώταγες τέλειο παλαιότερα, μάλλον όχι τώρα, θα πω τώρα, ευγνωμοσύνη. Τεράστια ευγνωμοσύνη που είχα την ευλογία να μπορώ να κάνω, όπως προανέφερα, τα πιο τρελά μου όνειρα πραγματικότητα, να το ζήσω στο μέγιστο όλο αυτό και να μπορέσω τώρα να είμαι σε θέση να μπορώ να έχω τη μέγιστη προσφορά προς πολλά παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Από μικρός ονειρευόταν να αγωνιστεί με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Έκανε τον εθνικό ύμνο να ηχεί ένα το παγκόσμιο. Φεύγει με μια πορεία γεμάτη τίτλους και διακρίσεις, κάνοντας πραγματικότητα τα όσα ονειρευόταν παιδί.